Θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Είναι τιμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Κονδύλης, καθηγητής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πολιτικής υγείας του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Κύριε Κονδύλη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μποργιόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Επανέρχεται μια συζήτηση, επανέρχεται μια κουβέντα, δεν ξέρω πόσο υπόγεια ή πόσο υποδόρια επανέρχεται, αλλά επανέρχεται σε ό,τι έχει να κάνει με τον καθολικό, σε ό,τι έχει να κάνει με τον καθολικά υποχρεωτικό εμβολιασμό. Με βάση την κατάσταση η οποία υπάρχει και με βάση την εικόνα του τέταρτου λεγόμενου κύματος. Εσείς ως ΣΚΕΠΗ, γιατί πρέπει να πω ότι κάνετε μια εκπληκτική δουλειά στο Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, στο ΚΕΠΗ, είχατε αναφερθεί στα ζητήματα του υποχρεωτικού εμβολιασμού και είχατε, της υποχρεωτικότητας δηλαδή, και είχατε από πάρα πολύ νωρίς χτυπήσει το καμπανάκι λέγοντας ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος για να μην αποτύχει, και επίσημα πλέον μετά τις δηλώσεις της κυρίας Παπαευαγγέλου, το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Σε σχέση λοιπόν με τη νέα αυτή κουβέντα που γίνεται, ποια είναι η άποψή σας? Ναι, βεβαίως. Πριν σας απαντήσω, κύριε Μπογιόπουλε, επειδή σας άκουσα πριν για τις μονάδες εντατικής θεραπείας, υποθέτω το 503 είναι το 88% των ΜΕΦ, οι οποίες είναι διαθέσιμες για ασθενείς με COVID. Γι' αυτό και δεν βγαίνουν και τα νούμερα όπως λέτε. Το κρίσιμο όμως... Μόνο που ο κύριος, ξέρετε, ο κύριος Πλεύρης όταν έκανε τις ανακοινώσεις τις έκανε για τον κορονοϊό. Δεν τις έκανε για τις άλλες παθήσεις. Έχετε δίκιο, δεν το γνωρίζω. Και αλλά... αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι αυτή την ώρα, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, υπήρχε ένα παλικάρι 20 χρονών διανομέας με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Βόλο. Δεν υπάρχει μέθη λοιπόν για το παλικάρι. Έχετε δίκιο κύριε Μπογιόπουλε, και σχετίζεται τώρα και με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, αλλά με έμεσο τρόπο. Έχω την εντύπωση, αυτό το οποίο θα πρέπει να αναρωτηθεί κάθε καλόπιστος είναι γιατί ξαναφτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί ξαναβρισκόμαστε σε αυτή την συνθήκη για τέταρτη φορά μέσα σε 1,5 χρόνο να συζητάμε για τέτοια εκτεταμένη διασπορά της επιδημίας στην κοινότητα. Σας θυμίζω, και κανείς πρέπει να μαθαίνει από την εμπειρία του, από την COVID-free Ελλάδα του καλοκαιριού του 2020, όπου δόθηκε το μήνυμα από την κυβέρνηση ότι τελειώσαμε με την επιδημία, ανοίξαμε στον τουρισμό, αντιμετωπίσαμε 3 μήνες μετά ένα δεύτερο επιδημικό κύμα με 5.500 νεκρούς. Δεκέμβριο του 2020 ξανά δηλώσεις καθησυχαστικές, τελειώσαμε, έρχονται τα εμβόλια, σε 3 μήνες θα έχουμε εμβολιάσει, μέχρι το Μάρτιο του 2021 θα έχουμε εμβολιάσει το 60% του πληθυσμού, χαλαρότητα, απόσυρση των μέτρων δημόσιας υγείας, καμία διάθεση επένδυσης σε μόνιμες δομές δημόσιας υγείας, σε ανθρώπινο δυναμικό δηλαδή, που θα κυνηγάει την επιδημία στην κοινότητα. Αντιμετωπίσαμε το αποτέλεσμα αυτής της χαλαρότητας, ήταν ότι αντιμετωπίσαμε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2021 ένα τρίτο επιδημικό κύμα, το φωνικότερο επιδημικό κύμα με 7.500 νεκρούς. Μάιο του 2021 ξανά διανύουμε το τελευταίο μήλι της επιδημίας, χαλαρότητα. 6 Οκτωβρίου πλήρης απελευθέρωση όλων των περιορισμών για τους εμβολιασμένους. 6 Οκτωβρίου τώρα λέτε, τώρα πριν από ένα μήνα δηλαδή. Ακριβώς, τώρα πριν από ένα μήνα. Και τώρα ξαφνικά ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα τέταρτο πανδημικό κύμα, το οποίο μέχρι πριν μία εβδομάδα ο Πρωθυπουργός της χώρας θεωρούσε ότι δεν υπάρχει, ότι ήταν ένα artifact, ένα κατασκεύασμα των πολλών τεστ τα οποία διεξάγουμε. Τελικά ήρθε η πραγματικότητα να μας διαψεύσει. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθεί κανείς, προτού απαντήσουμε στο περί υποχρεωτικότητας ή αν μας φτάνουν οι ΜΕΘ, γιατί βρεθήκαμε για τέταρτη φορά μέσα σε 1,5 χρόνο σε μια συνθήκη ανεξέλεγκτης διασποράς της επιδημίας στην κοινότητα. Και βρεθήκαμε σε αυτή τη συνθήκη διότι απλούστατα αρνούμαστε, κλείνουμε τα μάτια μας, δεν θέλουμε να πάρουμε στοιχειώδη μέτρα στους χώρους εργασίας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους όπου σπουδάζει η νεολαία, είτε στα σχολεία είτε στα πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη συνεχή δραματική κατάσταση. Τώρα, όταν φτάσει σε αυτή τη δραματική κατάσταση, προφανώς ανοίγει η συζήτηση για τις ΜΕΘ και για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Τώρα σας πήγα αλλού, το ομολογώ. Αλλά όχι, καλά κάνατε και θέλω επειδή ακριβώς... Από τη σκοπιά των ανθρώπων που υπηρετούμε την δημόσια υγεία. Το κρίσιμο είναι αυτό. Δεν μπορεί να αφήνεις ανεξέλεγκτη την επιδημία να διασπείρεται στην κοινότητα. Και κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν είναι ζήτημα μόνο της Ελλάδας. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών, έχει, αν θέλετε, επικρατήσει η αντιεπιστημονική άποψη που λέει, η αντιεπιστημονική άποψη του μετριασμού της επιδημίας, δηλαδή του εγκαταλείπω την προσπάθεια να ελέγξω την επιδημία και αυτό το οποίο κάνω είναι επιχειρώ να αντιμετωπίσω όσο μπορώ και αν μπορώ τις υγειονομικές της επιπτώσεις. Και είναι αυτό, το πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό, ως εκ τούτου δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική στρατηγική για την εξάλειψη και τον απόλυτο έλεγχο της νόσου και αυτό καταλήγει τελικά στο όποιος ζει, όποιος πεθάνει, μου φαίνεται. Ακριβώς, κύριε Πολιόπλε, το λένε και οι δικοί μας και τα πολιτικά στελέχη του Υπουργείου Υγείας. Θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να νοσήσουμε από τον COVID. Σκοπός, κύριε Μπογιόπουλε, στη δημόσια υγεία είναι να μην νοσήσουμε. Όχι σώνει και ντε να αποκτήσουμε ανοσία. Σκοπός είναι να μην νοσήσουμε και προφανώς αν νοσήσουμε, να νοσήσουμε ελαφριά, έχοντας εμβολιαστεί. Αλλά ο κύριος σκοπός που κάνουμε το εμβόλιο δεν είναι για να νοσήσουμε, να πάμε να αγκαλιαστούμε όλοι και να νοσήσουμε παρέα. Σκοπός είναι να μην νοσήσουμε. Γι' αυτό και δεν αφήνει την επιδημία να εξελιχθεί, να διασπαρεί, να φτάσουμε σε αυτές τις συνθήκες. Άρα λοιπόν αυτό που καταλαβαίνω ότι λέτε είναι χρήση μάσκας, στήρηση αποστάσεων, αποφυγή συνοστισμού, επαρκή αερισμός κλειστών χώρων, επιδημιολογική επιτήρηση, διαρκής έλεγχος. Αυτά, τι άλλα. Σε συνδυασμό φυσικά με το εμβόλιο. Το οποίο εμβόλιο αποδεικνύεται ότι και μειώνει την διασπορά της επιδημίας στην κοινότητα λιγότερο από όσο αρχικά πιστεύαμε, με την έννοια ότι ένα ποσοστό των εμβολιασμένων, θα πρέπει να το ομολογούμε, δεν μπορούμε να το κρύβουμε αυτό, ότι ένα ποσοστό των εμβολιασμένων, εφόσον έρθει σε επαφή με μολυσματική ποσότητα του ιού, θα επανανοσήσει. Άρα το εμβόλιο, ναι, περιορίζει την διάδοση, την διασπορά της επιδημίας στην κοινότητα, όμως σε μικρότερο βαθμό από ό,τι αρχικά περιμέναμε ή αρχικά ισχυριζόμασταν. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον όμως, το εμβόλιο προστατεύει από αυτό που λέμε τη σοβαρή νόσηση και το θάνατο σε ένα ποσοστό 90%. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η συζήτηση περί υποχρεωτικότητας ξαφνικά του εμβολιασμού, που δεν ξέρω ποιος τη θέτει, είναι σαν να πετάς κυριολεκτικά την μπάλα στην εξέδρα, με την έννοια ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στο γενικό πληθυσμό είναι μέτρο ανεφάρμοστο και να την ζητήσεις δεν μπορείς να την επιβάλλεις. Σε κλειστούς πληθυσμούς, για παράδειγμα, ως τους υγειονομικούς, μπορείς να την επιβάλλεις με την πότα, οδηγώντας τους σε απόλυση, όπως και έγινε. Αλλά στον γενικό πληθυσμό δεν μπορείς να την επιβάλλεις την υποχρεωτικότητα, δεν μπορείς να την κυνηγήσεις, δεν έχεις τα μέσα να την επιβάλλεις. Άρα αυτή η συζήτηση είναι και χωρίς αντικείμενο. Αλλά δεν είναι το αντικείμενό της είναι αυτό που λέμε το blaming game. Το ποιον θα ενοχοποιήσεις για τη σημερινή τέταρτη φορά που βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση της ανεξέλεγκτης επιδημίας. Θυμάμαι στις αναλύσεις που είχατε κάνει και τις προηγούμενες και τις τωρινές. Εσείς από την πρώτη στιγμή μιλούσατε για το γεγονός ότι ακόμα και η καθολική εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού μπορεί να είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι ικανή προϋπόθεση για τον έλεγχο της πανδημίας. Προφανώς, κύριε Μπογιόπουλε, φαίνεται αυτό και από τα πανεπιστήμια σήμερα, όπου η κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι επειδή, με στοιχεία τα οποία δεν τα είχαμε δει ποτέ, αλλά δέχομαι για να διευκολύνω τη συζήτηση ότι ήταν ακριβή. Ισχυριζόταν λοιπόν η κυβέρνηση ότι επειδή στα πανεπιστήμια είχες μια εμβολιαστική κάλυψη της τάξης του 75% στους φοιτητές και πάνω από 90% στα μέλη ΔΕΠ και το διοικητικό προσωπικό, ότι με τέτοια ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης μπορείς να ανοίξεις σε συνθήκες μέγιστης δυνατής πληρότητας των αιθουσών διδασκαλίας, 100% δηλαδή οι φοιτητές μέσα στα πανεπιστήμια, σε αίθουσες οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, το γνωρίζουμε, δεν έχουν πρόσβαση σε φυσικό αερισμό. Και τον τελευταίο μήνα, θα σας το πω, δεν είναι εκείνο μυστικό, υλοποιούμε ένα πρωτόκολλο διαχείρισης της επιδημίας στα πανεπιστήμια, το οποίο λέει ότι αν μέσα σε ένα αμφιθέατρο έχεις ένα θετικό κρούσμα, Ζητάς από τον φοιτητή ή τη φοιτήτρια να μείνει στο σπίτι για 14 μέρες και από τους υπόλοιπους φοιτητές ζητάς να επανέλθουν ξαφνικά όλοι στο αμφιθέατρο σαν να μην έγινε τίποτα. Δηλαδή έχουμε εγκαταλείψει εδώ και ένα μήνα με εγκύκλιο, με το πρωτόκολλο το οποίο υλοποιείται στα πανεπιστήμια και αλλούς όλους τους εργασιακούς χώρους, έχουμε εγκαταλείψει την έννοια της ιχνηλάτησης των στενών τους επαφών. Μάλιστα. Λοιπόν, με τέτοιους όρους λοιπόν, θεωρούσαμε ότι στα πανεπιστήμια δεν θα υπάρξει αυξημένη διασπορά της επιδημίας. Τα νούμερα έρχονται να το διαψεύσουν. Αυτό. Βλέπω στην έκθεση την οποία έχετε ανακοινώσει, μιλάμε, από όσο έχω υπόψη μου, για το Αριστοτέλειο, έτσι. Ακριβώς. Μέχρι και 73% πάνω από την υπόλοιπη κοινότητα νόσηση. Ναι. Ακριβώς. Προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Βρετανίας, των Βρετανικών αρχών, τα οποία, ξαναλέω, κρίνονται ως προς την επάρκειά τους και την ακρίβειά τους. Αλλά αυτά έχουμε, αυτά επεξεργαστήκαμε. Προκύπτει ότι η αθρηστική επίπτωση, δηλαδή ο συνολικός αριθμός των νέων κρουσμάτων στα μέλη ΔΕΠ από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους, από τις 11 Οκτωβρίου που ανοίξαμε μέχρι σήμερα, είναι κατά 34% υψηλότερος σε σχέση με το γενικό πληθυσμό της αυτής ηλικιακής ομάδας, 40-64 ετών, στο δε διοικητικό προσωπικό, που είναι και αυτό ιδίως στις γραμματείες των τμήματων που έρχεται σε διαρκή επαφή και κοντινή επαφή με εκατοντάδες φοιτητές καθημερινά, χιλιάδες φοιτητές την εβδομάδα, τα ποσοστά, η αθρηστική επίπτωση είναι ως και 70% υψηλότερη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Πείτε μου κάτι, κύριε Μπογιόπουλε, και να το τελειώσω εδώ. Που σημαίνει τι? Υπάρχει αυτός ο ισχυρισμός ότι αντιμετωπίζουμε την επιδημία των ανεμβολίαστων. Είναι γεγονός ότι οι ανεμβολίαστοι αποτελούν το συντριπτικό αριθμό, το μεγαλύτερο, την πλειοψηφία των κρουσμάτων, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που νοσηλεύονται σήμερα στα νοσοκομεία και το συντριπτικό ποσοστό αυτών οι οποίοι νοσηλεύονται στη ΜΕΘ. Όμως, όταν αφήνεις ανεξέλεκτη την επιδημία, σημαίνει ότι υπάρχουν κρούσματα και στους εμβολιασμένους. Υπάρχουν το 27% σήμερα των νοσηλευομένων σε απλές κλίνες COVID είναι εμβολιασμένοι και το 17% των νοσηλευομένων σε ΜΕΦ είναι επίσης εμβολιασμένοι. Όταν αφήνεις την επιδημία να διασπείρεται τόσο πολύ, την αφήνεις ανεξέλεγκτη, θέτεις σε κίνδυνο όχι μόνο τους ανεμβολίαστους, όπου σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης καλά να πάθουν, αλλά θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την κοινωνία. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, κύριε Κονδύλη, και πείτε μου αν κάνω λάθος, αν δεν το μεταφέρω σωστά, το μήνυμα είναι συνδυασμός των εμβολίων με όλα τα αναγκαία μέτρα δημόσιας υγείας. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτό φωνάζει η διεθνής επιστημονική κοινότητα εδώ και μήνες. Μεγάλες ομάδες επιστημόνων, διακεκριμένων επιστημόνων από όλο τον κόσμο αρθρογραφούν καθημερινά, υπογράφουν κείμενα κονσένσους τα οποία δημοσιεύονται στα πιο έγκριτα περιοδικά του κόσμου, τα οποία λένε και φωνάζουν και καλούν τις κυβερνήσεις: αναθεωρήστε, εγκαταλείψτε την πολιτική της ανεξέλεγκτης διασποράς της επιδημίας και το blaming game, το κυνήγι των ευθυνών, τη στοχοποίηση των ανεμβολίαστων. Εδώ και τώρα πάρτε μέτρα για την ενίσχυση του εμβολιασμού δια της πυθού, της πυθούς, και ενισχύστε, συνδυάστε τα εμβόλια με όλα τα αναγκαία μέτρα δημόσιας υγείας, ώστε να διατηρήσετε τη διασπορά της επιδημίας στην κοινότητα σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Κύριε Κονδύλη, ήταν τιμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, κύριε Κονδύλη.